Εμείς δεν θέλουμε επεισόδια. 17 χρόνια που είμαι εγώ πρόεδρος, πουθενά και σε καμιά ομάδα δεν έχουμε τέτοια κατάσταση. Σήμερα ήταν ένα δυνατό παιχνίδι, παίζαμε μια ιστορική ομάδα το Εγάλεο. Η νίκη δεν είναι ιστορική, η πορεία της ομάδας μας φέτος είναι ιστορική. Δίνω συγχαρητήρια στα παιδιά μου, τα οποία είναι παιδιά μου, τα έχω μεγαλώσει, είναι μέσα από τις υποδομές μου. Εμείς δεν έχουμε μισθοφόρους και να σκεφτόμαστε στη γάμα εθνική πόσους παίκτες 17-18 θα πάρουμε. Όταν γίνονται αυτά τα επεισόδια, όλοι έχουν ευθύνη. Και οι δύο ομάδες και οι τρεις διαιτητές. Γιατί υπήρχαν σημάδια που θα μπορούσαν να το προλάβουν. Στόχος μας ήταν να κερδίσουμε, να ευχαριστηθούμε το σημερινό παιχνίδι, γιατί για μας ήταν μια γιορτή, επιστέγασμα της πορείας. Προηγηθήκαμε νωρίς. Από τη στιγμή που προηγούμαστε στο σκορ, έχουμε πολύ καλή αμυντική τακτική και το κρατήσαμε. Τώρα το παιχνίδι λίγο ξέφυγε στο τέλος με αυτά που γίνανε. Εντάξει, δεν είναι ωραίες εικόνες αυτές. Πολύ σπουδαία νίκη. Αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη νίκη που έχει κάνει η ομάδα μου απέναντι σε ένα πολύ σπουδαίο αντίπαλο. Είμαι ευχαριστημένος από αυτό το κομμάτι, αλλά δυσαρεστημένος στο άλλο κομμάτι. Δυστυχώς δεν έπρεπε να γίνουν αυτά τα πράγματα που έγιναν. Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να πω εγώ τι φταίει, αλλά οι αποβολές τόσων παιχτών είναι πολύ άσχημο για το ποδόσφαιρο. Είμαι πάρα πολύ συναχωρημένος από ότι εξελίχθηκε στο γήπεδο και με τον τρόπο που έγινε. Και με τις συνέπειες των αποβολών. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα. Τα είδατε και πώς έγινε. Είδατε πώς μας προκαλέσανε. Εμείς προσπαθήσαμε να κρατήσουμε και την ομάδα μας, αλλά και αυτόν τον κόσμο που ήταν, που είδατε στην κερκίδα, χωρίς να, για να μην γίνουν έκτροπα. Από εκεί και πέρα, εδώ ήταν κάτι στημένο.